κάνουμε μια διαφορετική κουβέντα με τον κύριο Στέλιο Ζοντό. Είναι σύμβουλο στρατηγική και επικοινωνία, τον οποίο και καλησπέριζω. Καλησπέρα κύριε Ζοντό. Καλησπέρα σε εσά και στου τηλεθεατέ μα. Αν κάνουμε μια προσπάθεια να σα ακούσω και πάλι, γιατί είχα λίγο. Καλησπέρα, λέω κύριε Σαράτη, σας ακούω μια χαρά. Και του τηλεθεατέ μα. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Ζοντό, έχουμε μια κοινωνία η οποία είναι χωρισμένη στα δύο. Έχουμε το ένα κομμάτι το οποίο ασχολείται με την πολιτική και έχουμε και το άλλο κομμάτι το οποίο είναι το λεγόμενο απολιτικ κομμάτι. Προς τα πού πάμε, πού μας βλέπετε να πορευόμαστε από εδώ και πέρα? Αυτή η ερώτηση έχει πολλές απαντήσεις. Θέλω να πω ότι δεν είναι ακριβώς τα δύο κοινωνία. Υπάρχουν προφανώς πολύ ισχυρά κομμάτια της κοινωνίας που είναι πιο πολιτικοποιημένα και προφανώς υπάρχουν και κομμάτια της κοινωνίας που κρατάνε μια μεγαλύτερη απόσταση από την πολιτική, που νιώθουμε ότι δεν τους αφορά, που νιώθουμε ότι δεν ασχολείται με τα προβλήματα που εκείνοι έχουν. Οπότε συνεχώς και αυξάνεται, μειώνεται μάλλον το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στα κοινά. Αυτό καταρχήν δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Το βλέπουμε για να καταγράφεται κυρίως στα ποσοστά συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Με αποχή, έτσι, καταγράφεται μέσα από την αποχή. Ναι, αυτό εννοώ, ότι δεν συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Το βλέπουμε στην Ευρώπη κυρίως που η διαδικασία είναι υποχρεωτική σε αρκετές χώρες σε σχέση με την Αμερική που πρέπει να δηλώσεις ότι θέλεις να ψηφίσεις για να συμμετάσχεις στο εκλογικό σώμα. Είναι ένα αποτέλεσμα, ξέρετε, της δυσκολίας της πολιτικής να απαντήσει με αποτελεσματικό τρόπο στα σύγχρονα προβλήματα των κοινωνιών που υπάρχουν. Άρα... Ο φόβος της μετανάστευσης, ο φόβος για παράδειγμα σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, ο φόβος της μετανάστευσης, ο φόβος της ανεργίας, ο φόβος της ακριβίας. Τα γεγονότα των πολέμων που αντιμετωπίζουμε στην ευρύτερη γειτονιά μας, είτε στην Ουκρανία, είτε στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, είτε στον κόλπο με τους Χούθη και όλη αυτή την ένταση που υπάρχει, έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά θέματα στις δυτικές κοινωνίες που βλέπουν ότι οι πολιτικοί δεν ανταποκρίνονται με τον τρόπο που θα ήθελαν. Οπότε ένα ισχυρό κομμάτι της κοινωνίας δεν είναι αυτό που λέμε δεν ασχολείται, κρατάει μεγαλύτερες αποστάσεις. Υπάρχει ένα κομμάτι που δεν ασχολείται. Κύριε Ζοντέ, φταίει η πολιτική με ήττα ή η πολιτική με ομικρον γιώτα? Τώρα αυτό είναι η κότα έκανε το αγώ ή το αγώ την κότα. Δηλαδή προφανώς η πολιτική με ομικρον γιώτα είναι δρόντα άτομα τα οποία παράγουν πολιτική με ήττα. Οπότε τις όποιες επιτυχίες, άρα και τις όποιες ευθύνες, εκείνη τις χρεώνουμε. Την όποια αντίδραση πιστεύετε ότι θα τη δούμε εκλογικά μπροστά μας στις 9 Ιουνίου, κύριε Ζοντέ? Θα δούμε, τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα σε όλη την Ευρώπη που τα παρακολουθούμε, θα δούμε μια αυξημένη συμμετοχή σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο που συζητάγαμε. Θα δούμε δηλαδή ένα ποσοστό αποχή σημαντικό, αλλά το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον του κόσμου για να συμμετάσχει στις εκλογές. Εγώ εκτιμώ, αν θέλετε, ότι θα είμαστε κοντά στα νούμερα της προηγούμενης κάλπης, της ευρωπαϊκής κάλπης. Δηλαδή δεν θα έχουμε μεγάλες αποκλήσεις από τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Δεν λέω ότι είναι ένα καλό νούμερο, είναι ένα χαμηλό νούμερο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ένα νούμερο που βάζει ένα ζήτημα, μία αντιπροσωπευτικότητα στον αποτελεσμά του. Κάνατε αναφορά προηγουμένως και σε σχέση με την Ευρώπη. Βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη ότι υπάρχει μια ακροδεξιά στροφή. Πιστεύετε ότι αυτό θα σκάσει και σε εμάς, θα βρεθεί και στα πόδια μας? Θα καταγραφεί, τουλάχιστον δημοσκοπικά το έχουμε δει, μία άνοδος στην περιοχή αυτού που ορίζουμε ακροδεξιά. Και στην Ευρώπη θα υπάρξει αυτή η άνοδος. Δεν θα είναι η πλειοψηφία για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Θα είναι όμως ισχυρό κομμάτι στην Βουλή. Θα υπάρχουν χώρες μεγάλες που θα είναι πρώτο κόμμα, όπως για παράδειγμα στη Γαλλία ή στην Ολλανδία. Αλλά θέλω να βάλω μια ποιοτική διαφορά στο τραπέζι. Μιλάω τουλάχιστον για την ευρωπαϊκή ατζέντα. Τα μεγάλα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης, όταν λέω τα μεγάλα, εννοώ κυρίως Λεπέν κτλ., έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται ή με τον οποίο τα γνωρίσαμε στην προηγούμενη δεκαετία. Για παράδειγμα, απέναντι στην Ευρώπη, κανένα κόμμα σήμερα, ούτε της ακροδεξιάς, δεν βάζει ζήτημα να φύγουμε από την Ευρώπη. Να φύγει δηλαδή η χώρα, η Γαλλία για παράδειγμα, να βγει από την Ευρώπη. Έχουν αλλάξει την ατζέντα τους, μιλάνε να αλλάξουν την Ευρώπη με τον τρόπο που εκείνα φαντάζονται ή με τον τρόπο που εκείνα θέλουν, αλλά έχουν κάνει ένα άλμα, μειώνοντας, αν θέλετε, τη ρητορική για την διάλυση της Ευρώπης. Μάλιστα, κύριε Ζοντέ. Το κεντρικό μήνυμα της πανευρωπαϊκής καμπάνιας, η οποία έχει ξεκινήσει σε σχέση με τις ευρωεκλογές, είναι η σημασία της συμμετοχής για την προστασία της δημοκρατίας. Είναι σωστό? Είναι διαχρονικό αυτό το μήνυμα, είναι πάρα πολύ σωστό, διότι η δημοκρατία, όπως έχει πει ο Τσόρτς, είναι το χειρότερο πολίτευμα, αλλά είναι το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε και έχει ανακαλύψει ο άνθρωπος.
Θέλω να πω λοιπόν ότι η δημοκρατία προστατεύεται μόνο όταν έχουμε πολύ ψηλή συμμετοχή από τους πολίτες. Υψηλή συμμετοχή και σε εκλογές, αλλά και σε όλες τις άλλες διαδικασίες που επιβάλλεται οι πολίτες να έχουν παρουσία. Άρα εκ των νόμων κάνευ. Είναι πολύ σωστό αυτό το μήνυμα και διαχρονικό. Κύριε Ζωντέρα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Εγώ, κύριε Σαράντη. Να είστε καλά. Να είστε καλά.